των μαρτύρων και ηρώων της πίστεως και της πατρίδος, την πρώτη θέση κατέχει ο Άγιος Σεραφείμ. Καταγόταν από ένα χωριό της περιοχής της Νευροπόλεως, των Αγράφων, την Πεζιούλα, παλιά ονομασία Άγιος Σεραφείμ, που βρίσκεται στους πρόποδες των Αγράφων και απέχει από την Καρδίσσα 42 χιλιόμετρα περίπου. Σώζονται ακόμη τα ερήπια του σπιτιού του. Επάνω σε αυτά, ο αείμνηστος ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κορώνας, ιερομόναχος Ιάκωβος Κουτρούμπας και οι κάτοικοι έκτισαν πριν από χρόνια ιερό ναό προς τιμήν του Αγίου. Ο Άγιος Σεραφείμ γεννήθηκε κατά τα μέσα περίπου του 16ου αιώνα μετά Χριστόν. Πάντως δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία της γεννήσεώς του. Οι γονείς του που ονομάζονταν Σοφρόνιος και Μαρία ήσαν ευσεβείς και ανάδετοι χριστιανοί. Προσπάθησαν να ανατρέψουν το μικρό Σεραφείμ εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Χωρίς να γνωρίζουν πολλά γράμματα, ζούσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και με το καλό τους παράδειγμα, έκαναν το παιδί τους να αγαπήσει με όλη την ιανική του φλόγα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Τον δίδαξαν να μην αγαπά τα πλούτη, να μην ζητάει τη φθαρτή δόξα, ούτε να υποχωρεί στις ταπεινές και αμαρτωλές ειδονές και απολαύσεις αυτού του κόσμου. Ο μικρός Σεραφείμ άκουγε με προσοχή τις συμβουλές των γονέων του, τους οποίους αγαπούσε και σεβόταν πολύ. Επίσης, ήταν υπάκουος και στους μεγαλύτερους του χωριού και πάντα πρόθυμος να τους εξυπηρετεί. Ιδιαίτερα σεβόταν τους ιερείς του χωριού του. Μαθήτευσε στο σχολείο της μικρής μονής του Αγίου Παντελεήμονος, έξω από το χωριό του, όπου διακρίθηκε για την επιμέλειά του. Διδάχθηκε τα ιερά γράμματα, το ψαλτήριο, τον Οκτάωικο και τον Απόστολο. Τον ευχαριστούσε προπαντός η μελέτη της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερος μελετούσε το βιβλίο των βιβλίων, το βιβλίο της ζωής, το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Του άρεσε ακόμη η εντρίφηση στους βίους των Αγίων της Εκκλησίας. Προσπαθούσε να μιμείται το παράδειγμά τους, καθώς η ψυχή του έρευε προς τη μοναχική ζωή. Ήθελε με άλλα λόγια, αγαπητοί μου, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να ακολουθήσει τον Χριστό. Ο πόθος αυτός έκαιγε την καρδιά του. Το ζήλο του αυτόν τον αναπτέρωνε η Ιερά Μονή της Κυρίας Θεοτόκου ή της Κρυεράς Πηγής των Αγράφων, όπως λεγόταν αλλιώς η Ιερά Μονή Κορώνας. Αυτή δεν απέχει πολύ από την Πεζιούλα. Γι' αυτό οι τακτικές επισκέψεις των μοναχών, οι συνομιλίες του μαζί τους και προπαντός το καλό τους παράδειγμα, ηλέκτριζαν τον φλογερό Σεραφείμ και τον προετοίμαζαν για να δοξάσει μια μέρα τον Χριστό. Ο Σεραφείμ μοναχός, ηγούμενος της Μονής Κορώνης και Αρχιεπίσκοπος Παναρίου και Νεοχωρίου. Όταν ο Σεραφείμ έφτασε στην όμιμη ηλικία, οι ευγενείς πόθη του και τα παιδικά του όνειρα άρχισαν να πραγματοποιούνται. Παίρνει οριστικά πλέον τη μεγάλη απόφαση να αρνηθεί τον κόσμο και τα κοσμικά πράγματα. Αφήνει λοιπόν το χωριό του, αποχαιρετάει τους δικούς του και αρχίζει μια μεγάλη πορεία με σκοπό να επισκεφθεί όλες τις ιερές μονές των Αγράφων. Τελικά φτάνει και στο μοναστήρι της Κορώνας. Εκεί είδε ότι αυτό ήταν ένα άξιο πνευματικό και ησυχαστικό εργαστήρι, όπου έλαβαν η εργασία, τα γράμματα και η αιρετή. Όλα αυτά ηλέκτρισαν την ψυχή του και από τότε έμεινε εκεί, αφού φόρεσε το αγγελικό της ψαλμωδίας, τη μετάνοια και τη μελέτη των γραφών. Προπάντων, διακρίθηκε για την αγάπη του προς τους αδελφούς μοναχούς και την τέλεια υποταγή του στον ηγούμενο. Με αυτόν τον τρόπο, κατόρθωσε να ξεπεράσει στην αρετή όλους τους αδελφούς της Ιεράς Μονής Κορώνης, αποσπώντας έτσι την αγάπη και την εκτίμησή τους. Γι' αυτό, με σύμφωνη ψηφοφορία μεταξύ των μοναχών, αποφασίστηκε να χειροτονηθεί διάκονος, αφού βέβαια πέρασε τους κατώτερους βαθμούς του αναγνώστου και του υποδιακόνου. Όταν συμπλήρωσε τα προβλεπόμενα από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας χρόνια, στον βαθμό του διακόνου, έγινε ιερέας και αργότερα ηγούμενος της Ιεράς Μονής Κορώνας. Σε όλο αυτό το διάστημα, αγαπητοί μου, της ηγουμενίας του Αγίου Σεραφείμ, η Μονή είδε λαμπρές ημέρες δόξης. Οι μοναχικές αρετές σαν λαμπάδες έκαιγαν ακατάπαυστα και η προσευχή σαν έβοσμο θυμίωνα ενώπιον του θρόνου εκλέχθηκε πανψηφί Αρχιεπίσκοπος Παναρίου και Νεοχωρίου, διότι στο μεταξύ η Επισκοπή προήλθε σε Αρχιεπισκοπή.
δεν επίμανε δυστυχώς το ποιμνιό του και πολλά χρόνια. Ο Άγιος Σεραφείμ αναδείχθηκε όμως πράγματι ο ποιμήν ο καλός, ο οποίος, όπως είπε ο Κύριος, είσαι έξυπνος άνθρωπος. Απορώ πως συμφώνησες με εκείνον τον ανόητο, τον Διονύσιο, και δεν σκέφτηκες πως το κίνημά σας ήταν αδύνατο να επικρατήσει, αλλά τα στήγιζε το κεφάλι σας. Εδώ, αγαπητοί μου, να σας αναφέρω ότι όταν ο Άγιος Σεραφείμ εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος Φαναρίου και Λεωφορείου του Θαυματουργού, το Φανάρι ήταν επί διοίκηση Τούρκων. Υπήρχε μπέις στο Φανάρι, στην περιοχή που επισκεφθήκατε εκεί στο Φρόνιο, από την κάτω πλευρά. Υπάρχει μια συνοικία που από ό,τι τη λέμε εμείς εδώ οι Φαναριώτες, Μαστόρικα. Εκεί ήταν η παροικία, να το πω, η συνοικία των Τούρκων. Λοιπόν, και εδώ που, να μην σας τα αναλύσω όλα γιατί θα μας πάρει χρόνος,